Καταρχάς δεν θα έχεις την ευκαιρία να το δεις, γιατί δεν θα είμαι στην, στην αντιπολίτευση, πρώτον. Δεύτερον, να σου πω ειλικρινά, ο βασικός λόγος που το έκανα αυτό, γιατί άφησα το Υπουργείο μου, ήταν γιατί ήσουν εσύ δήμαρχος. Γιατί αν ήταν ένας άλλος δήμαρχος που ήταν αποτελεσματικός, έδινε λύση στα προβλήματα της πόλης, αν θέλεις θα ενέπνεε τους Θεσσαλονικείς, όπως εγώ πιστεύω ότι πρέπει να εμπνέει ένας δήμαρχος της Θεσσαλονικής της πόλης. Αν ήταν ένας δήμαρχος ο οποίος πραγματικά αποσκοπούσε στη σύνθεση των δυνάμεων των Θεσσαλονικιών, αν ήταν ένας δήμαρχος ο οποίος θα ένιωθε ότι πρέπει να ενώσει όλους τους Θεσσαλονικείς, να μην τους θυχάζει με τη συμπεριφορά του, τότε πραγματικά αν υπήρχε ένας τέτοιος δήμαρχος, πιθανώς να μην σκεφτόμουν να κατέβω, παύλα να ανέβω υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Και εγώ, επειδή σε ξέρω πολλά χρόνια, ήθελα να σου απαντήσω, γιατί μου έδωσε και ένα χαρακτηρισμό πριν από αρκετό καιρό, όταν ξεκινούσαμε την προεκλογική εκστρατεία. Και εγώ, όταν μπήκε σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία, έβλεπα ένα μπουτάρι ο οποίος ήταν και φάτος, άνετος και μπορώ να πω και έτσι με την εικόνα του προοδευτικού. Τώρα που τελειώνει η περίοδος, βλέπω ένα μπουτάρι ο οποίος είναι νεοσυντηρητικός. Και είναι και ζορισμένος. Ένα πολύ σύντομο σχόλιο, κύριε Μπουτάρη, για να περάσουμε στην τελευταία ενότητα της απόψινης τηλεοπτικής εκπομπής. Θα πρέπει να σας διαβεβαιώσω ότι ούτε νεοσυντηρητικός είμαι, διότι εκφύσεως δεν είμαι συντηρητικός. Και το νεοσυντηρητικός είναι μια ελληνικούρα που δεν μπορώ να την καταλάβω. Τι θα πει νεοσυντηρητικός, δηλαδή. Οι συμπεριφορές πολιτικές που κάνεις, βρισκόμαστε με τους άλλους, δεν κάνουμε παράδειξη, ανήκουμε, αλλά προσπαθούμε να μιλήσουμε και με τον κύριο Μεταφίδη. Είναι τέτοιου τύπου συμπεριφορές. Αυτό, δεν είναι σταυρό. Δηλαδή δεν χρήση είναι παλαιοκομματικών μεθόδων, κατάλαβες, Γιάννη. Χρήσης παλαιού τύπου. Αυτό προφανώς δεν κατάλαβες. Ναι. Αυτές οι συζητήσεις. Αφού το κάνεις μετά και το κάνεις στη μέση. Και θα το κάνω και πριν, το έκανα και πριν, θα το κάνω και τώρα. Έχουμε ένα σωρό παραδείγματα στο Δήμο που έχουμε βγάλει ομοψηφίες. Δεν θέλω να θίξω το θέμα των αρχαίων. Τα αρχαία της Βενιζέλου δεν ήταν ομοφωνία στην αυτή. Αυτό έγινε μετά από συζητήσεις που κάναμε εξή. Και η ίδια παράταξη δικιά σας ψήφισε για τα αρχαία. Δεν θέλω να το θίξω το θέμα αυτό. Τα αρχαία. Γιατί θα βγεις αμήχανος. Λοιπόν, έχει πολύ μεγάλη.